Ένα χρόνο υπομονή έκαναν οι οδηγοί από το περαστικό κτέλ Φθιώτιδας, βάζοντας χρήματα από την τσέπη τους για να εξασφαλίζουν τα καύσιμα, προκειμένου να μετακινηθούν τα παιδιά των σχολείων της Φθιώτιδας. Τώρα όμως η υπομονή τους εξαντλήθηκε, καθώς η κυβέρνηση τους πάει από μήνα σε μήνα για να τους πληρώσει, επικαλούμενη κάθε φορά και από μία δικαιολογία. Πάνω λοιπόν που ήταν όλα έτοιμα για να πληρωθούν χρωστούμενα αρκετών μηνών, πληροφορήθηκαν ότι και πάλι δεν θα τους τα δώσουν τα χρήματα, γιατί πρέπει να φτιάξουν μια νέα νομοθετική ρύθμιση που να δικαιολογεί το συγκεκριμένο ποσό. Μας ειδοποιήσανε για τη μεταφορά μαθητών ότι πλέον δεν θα εισπράξουμε το ποσό το οποίο οφείλεται. Φυσικά τα τιμολόγια των 2,5 μηνών που έχουμε εκδώσει, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, βρίσκονται στη διαδικασία της εκαθάρισης στα εντελώμενα. Μας ειδοποιήσουν ότι δεν εισπράττουμε χρήματα, διότι έγινε παύση πληρωμών με εντολή του Υπουργείου Οικονομικών από τον κύριο Βεκρή, διότι χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Μετά από αυτή την απάντηση που πήραμε, το ερευνήσαμε και είδαμε ότι χρήματα πλέον στο ταμείο μας δεν θα έρθουν τουλάχιστον για ένα μήνα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε πλέον να μεταφέρουμε τους μαθητές, διότι βρισκόμαστε σε απόγνωση, τα οικονομικά μας είναι σε δύσκολη οικονομική θέση και από την ερχόμενη Τρίτη δεν θα εκτελούμε πλέον τη μεταφορά των μαθητών. Ζητούμε συγγνώμη από τους γονείς και τους μαθητές. Δεν είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι να αναζητηθούν ευθύνες, διότι ήδη έχουμε δώσει το χρόνο που έπρεπε, έχουμε ευαισθητοποιηθεί αρκετά, γιατί όντως υπάρχει κοινωνικό θέμα. Πιστεύω οι αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, διότι εμείς πλέον ούτε καύσιμα μπορούμε να διαθέσουμε στα αυτοκίνητα των ιδιοκτητών, πολύ δε περισσότερο χρήματα.